μια ελπίδα για το μέλλον. Γιατί σου έτρωγες, βλέπεις 12 άτομα τα οποία παλεύουν για το εθνόσημο και για τη χώρα σου. Σε μια εποχή πανδημίας που όλες οι χώρες υποθέτουν να δουν. Εντάξει, εγώ έτσι το βλέπω, έτσι ήθελα να βλέπω. Δεν είμαι απεσιοδόξο ότι ξέρει, οκ, κάναμε μια νίκη, τέγιωσε, ταβάνι. Για μένα δεν πρέπει να υπάρχει ταβάνι. Έτσι, δεν έδωσε κανένα. Αλλά ήταν μια χρονιά από τραυματισμούς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είσαι γενικά. Ναι, η αλήθεια εντάξει. Όπως είπα, το παιχνίδι το πρώτο που έλειψα ήταν τραυματίστηκα πριν το παιχνίδι. Μια μέρα πριν, γύρισα το δεξί μαστράγαλο που με ανάγκασε να μην παίξω. Και το επόμενο που με είδες, το στάδιο τελικά, το οποίο είχαμε ένα τραυματισμό με την ΑΕΚ. Το οποίο εντάξει, ουσιαστικά μου έτυχε τη σεζόν μου, αλλά εντάξει, δόξα Θεώ, τώρα που μιλούμε, χθες είχαμε μια προπόνηση κανονικά, έτσι είμαι οκ. Με το μαθιάσουμε, ναι. Να σου πω, ήταν μια σεζόν για τον Απόλλωνα σε γενικές γραμμές πετυχεμένη, έτσι, ενώ χάθηκε η πρόκριση στην τετράδα λόγω άλλων αποτελεσμάτων ουσιαστικά, όχι λόγω των δικών σας αποτελεσμάτων, χάσετε την πρόκριση στον τελικό απέναντι στην ΑΕΚ. Θεωρείτε ότι ήταν μια καλή χρονιά για εσάς? Εντάξει, αν κρίνουμε τα δεδομένα από την αρχή της χρονιάς μέχρι το τέλος της χρονιάς, εντάξει, το γεγονός ότι τελειώσαμε τη χρονιά και ήμασταν ομάδα, να το πω έτσι, ήταν πετυχημένοι. Το ότι έπρεπε να είμαστε στην τετράδα, εγώ το πιστεύω, ναι, δικαιωματικά μπορούσε να είμαστε εκεί πέρα, αλλά τρίτο γύρο δείξαμε ότι ήμασταν άλλη ομάδα. Πετυχημένη μέρη. Αν θέλει να είμαστε ειλικρινείς, πιστεύω ότι για να θεωρείται η χρονιά επιτυχημένη πρέπει να τα καταφέρουμε να μπούμε στο Final Four. Για τον Ραφαήλ η χρονιά? Για τον Ραφαήλ, ναι, ήταν μια καλή χρονιά. Μόνο εγώ δεν το είδα. Όχι, άμα δεν το είδες, δεν πειράζει. Ήταν μια καλή χρονιά. Εντάξει, υπάρχει μια άνοδος σε θέμα συμμετοχής από τον πρώτο μου χρόνο στην Κύπρο μέχρι τώρα. Ειδικά φέτος ήταν μια σταδιακή άνοδος. Εκμεταλλεύτηκα τα λεπτά χρέη συμμετοχή που είχα από του προμονητέ και του δύο. Οπότε εντάξει. Όσο καλά και να πήγα εγώ, πάλι αν η ομάδα στο τέλο δεν πήγε καλά, ειδικά που δεν είχα τραυματισμό, ξέρει ότι μπορεί να το πήρα και λίγο στραβά. Ότι ξέρει. Αν τα κατάφερα να μπω Final Four, θα ήταν διαφορετικό. Ναι, εντάξει, προσωπικά νιώθω ότι πήγα καλά. Εντάξει, αυτά. Στον Απόλλωνα φέτο ήταν το ένα άκρο και το άλλο άκρο. Δηλαδή, το ένα άκρο ήταν ένα παίχτη που έπαιξε στο NBA, κατεκτήσε Ευρωλίγκε, έκαμε μα την τιμή σε εισαγωγικά να έρθει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Και είχαμε το άλλο άκρο που ένα 18χρονο, ο Τίνκα, ο οποίο φέτο επαιτούσε. Μίλα μα λίγο για τα δύο άκρα ουσιαστικά που έζησε στη φετινή σεζόν. Εντάξει, ότι ακούγοντα από το καλοκαίρι ότι θα έρθει ο Ντόρση στην Κύπρο, θα παίξει για τον Απόλλωνα. Εντάξει, ήταν λίγο. Okay. Ένα παίκτη βαρόμετρο ουσιαστικά, με τεράστια προϊστορία στον χώρο του μπάσκετ, με διακρίσεις, με συμμετοχή στο NBA, με Ευρωλίγκες. Από ό,τι καταλαβαίνει, απευθείας έχει τα μάτια όλη τη Κύπρου, του μπασκετιού κόσμου τη Κύπρου, στην ομάδα του Απόλλωνα. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές. Άρα και η ίδια ώρα έχει έναν 18χρονο, ο οποίο ξεκίνησε τη αρχή τη χρονιά να ήταν ένα backup playmaker και στο τέλο να φαίνεται ότι κρατούσε το πιτάλιο τη ομάδα σε θέμα οργανωτικού κομμάτιου. Εγώ δεν θα σταθώ στον Ντόρση, θα σταθώ στον Φίλιππο περισσότερο, γιατί ο Ντόρση τελείωσε για μένα σαν καριέρα, 37-36 χρόνια. Ο Φίλιππο τώρα ξεκινάει. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι εργατικό, πολύ εργατικό. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι έκανε και στρατό φέτος και δεν έκανε το στρατό που έκαναν οι άλλοι αθλητές από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή αυτός έφευγε από την προπόνηση, πήγαινε να κάνει σκοπιά, μετά δεν έβγαινε καθόλου. Είχε κάποια προβλήματα με το στρατόπεδο του τέλος πάντων και ήταν εκεί πέρα όμως. Κάθε προπόνηση βρισκόταν εκεί πέρα, έτρεχε, έκανε, το πονάει αυτό που κάνει. Είναι επαγγελματίας.
Έχει φυσικά τις εικόνες που έχει από την ΑΕΚ. Αλλά πάνω απ' όλα για μένα έχει χαρακτήρα. Είναι το πιο σημαντικό. Οπότε αυτό κρατά από τον Φίλιππο. Έχει χαρακτήρα το οποίο, ο οποίος μπορεί να τον κάνει να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Τέλος πάντων. Τώρα για την ερώτησή σου που μου είπες ότι πώς σμίγεις αυτά τα δύο. Παντρεύτηκαν αυτά τα δύο. Ουσιαστικά η Κύπρη της ομάδας που εγώ, ο Παναγιώτης, ο Μάριος Γεωργίου, ο Χρήστος Εύζωνας, ο Κύπρος ο Σέπος μετά. Βοηθήσαμε την κατάσταση έτσι ώστε οι Αμερικάνοι και οι Κύπροι να βρουν μια ομοιογένεια, μια χημεία. Mm-hmm. Ο Φίλιππος με αποδείξε πολύ με την έννοια ότι δεν ήταν κανένα παιδάκι ο οποίος ήταν αντιδραστικός, αυτά της. Ό,τι του λέγαμε, μας άκουγε κανονικά. Πιστεύω αυτό βοήθησε. Να καταλαβαίνω ένα τον άλλο. Ήταν μια χρονιά γενικά που μπορώ να πω ότι πρώτα κρατούμε τους Κύπριους και μετά τους ξένους. Είχαμε σίγουρα ξένους καλούς, όπως ήταν ο Ντόρσεϊ, αν θέλεις, ή ο Άλεν που πάντων από όλα που έφυγε, ο Οκμπέιτε στην ΑΕΚ που συζητούσαμε πριν, το πόσο δυνατός παίχτης είναι. Είχαμε πολύ καλούς ξένους. Αλλά εγώ βλέπω ότι πάλι στο τέλος της μέρας τι κρατούμε. Κρατούμε τον Φίλιππον, κρατούμε τον Σιζόπουλο που στα 38 του παίζει σαν 20χρονος. Κρατούμε τον Σάιμον που έλειψε από τον τελικό του κυπέλου. Φάνηκε ότι ο κεραυνός έλειπε ουσιαστικά η κεφαλή της οργάνωσης. Τον Ηλιάδη που βγαίνει μπροστά στο ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή πάλι βλέπουμε μεγάλους, μικρούς, αλλά το παρονομαστής είναι ότι εν Κύπρη. Άρα να πούμε ότι είναι η χρονιά τους φέτος. Ακριβώς. Αν το θέσεις η χρονιά τους, η Κύπρη ήταν εκεί πέρα. Και πέρσι και πρόπερσι. Απλά φέτος πιάσαν παραπάνω ευκαιρίες. Απλά φέτος μας έδωσαν τα ηνία. Και όπως είπα σε μια προηγούμενη συνέντευξη που είχα, ότι υπάρχει ευθύνη όταν είσαι Κύπριος πλέον. Δεν είσαι απλά ο Κύπριος που θα συμπληρώσει την δεκάδα ή την οχτάδα με τους 8 παίκτες που παίζουν. Είσαι ο Κύπριος πρωτοκλασσάτος που θα παίξει βασικός, να το πούμε. Το αντιλήφθηκαν όλοι οι παίκτες, πιστεύω, που παίξαν στο πρωτάθλημα φέτος. Είδαμε παραδείγματα, π.χ. Όχι μόνο ο Φίλιππος που είναι μικρός, ο Γιώργος Τετριάκοφ της Ομόνιας. Μικρός, αλλά έπαιζε κι αυτός. Όπως είπε ο Ηλιάδης, ο Ροπέρτο, ήταν βαρόμετρο για τις ομάδες τους. Ο Σάιμον το ίδιο. Είναι κάποια παιδιά τα οποία. Εντάξει, ο Σάιμον μπορεί να πει ότι ήταν και πριν, έπαιζε για δύο χρόνια. Ο Στέφανος έκανε μισή χρονιά την πρώτη χρονιά που ήρθε από την Αμερική. Μετά έπαιξε φέτος, πέρσι μισή χρονιά πάλι με τον κορονοϊό. Φέτος έπαιξε κανονικά full. Βλέπεις ότι παίχτησε βαρόμετρο για αυτός. Ο Ρομπέρτο το ίδιο. Στον Απόλλωνα, εμείς οι Κύπροι, να είχαμε μία απώλεια Κύπριων, φαινόταν απευθείας. Ναι, η απουσία σου, χωρίς να θέλω να το πω γιατί. Όχι, εντάξει, είσαι εδώ, ήταν εμφανής γιατί ουσιαστικά μίκρανε το rotation αυτόματα. Ναι, είναι. Και εμένα. Αντί στα λεπτά συμμετοχή που είχα στον κεραυνό μέχρι τώρα, πάμε από 5 λεπτά σε 35 λεπτά. Αυτό εντάξει, το transition δεν είναι υγιής, αν το πάρεις. Γιατί από 5 στα 35 ήταν ρίσκο γενικά. Δηλαδή μπορούσα να πω στο γήπεδο και να μην παράγω. Μπορεί να κάψεις τον άλλο. Μπράβο, να τον κάψεις. Ναι. Επειδή μπορεί να μην είχε τις εικόνες. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί είχα κάποιες εικόνες λόγω του εξωτερικού, αλλά και οι παίχτες που δεν είχαν τις εικόνες του εξωτερικού ήταν εκεί όμως. Έδειξαν παρόν. Το Παραλίμνη κάνει καλή δουλειά, τους Κύπριους. Πήραν την ομάδα στο Final Four. Η ΑΕΚ έχει ένα κορμό ωραίο Κύπριων ομοιογένεια για αυτή. Ο Κεραυνός το ίδιο, ο Απόλλωνας έχει Κύπριους. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεχωρίσει μια ομάδα φέτος που δεν είχε Κύπριους παίχτες. Ακριβώς. Εν τούτο που κρατούμε ουσιαστικά από φέτος είναι ότι ευκαιρνάνε μπροστά οι Κύπροι όλων των ηλικιών. Δηλαδή δεν κρατάς απλά ότι ήταν π.χ. ο Σιζόπουλος. Πίσω από τον Σιζόπουλο είναι ο Γιάννη Ναράς. Ή είναι ο Τζακ. Ή είναι ο Ρομπέρτο που. Είναι μικρός ο Ρομπέρτο. Είναι ότι είναι ταλέντο το οποίο τώρα αναδεικνύεται. Αλλά φέτος, actually, παίζει τον μπάσκετ το οποίο μπορεί να παίξει. Για το συγκεκριμένο παίχτη, νομίζω ξέρεις την προϊστορία μας. Είμαστε και συμπαίχτες στην Αμερική μαζί, ναι. Σε εθνικές ομάδες. Άλλοι νομίζουν ότι φέτος έπαιξε μπάσκετ. Εγώ πιστεύω απλά τώρα. Φαίνεται προς τα έξω σε εμάς. Και τον αφήνουν να δείξει αυτό που πρέπει. Okay, ναι. Γιατί λόγω του χαρακτήρα του. Είναι, πρώτα απ' όλα είναι νικητής. Εντάξει, και δίνει τα πάντα στο γήπεδο. Αν τον καταλάβει για ο προπονητής και η διοίκηση γενικά, θα σου δώσει 100%. Και όχι μόνο ο Ρόπερτο, όλοι οι Κύπροι. Πλέον νομίζω έχουμε ταυτότητα. Λες π.χ. Σάιμον και Ραυνός.
Ραφαήλ, Απόλλωνας. Ή Κουμής, Παραλίμνη, Ροπέρτο, ΑΕΚ. Ταυτοποιούνται και οι μικροί, γιατί εγώ έχω την χαρά να προπονώ μικρούς, κάτω των 15, κάτω των 14, πλέον ασχολούνται με τον μπάσκετ. Αναγκαστικά, γιατί τους αναγκάζει να ασχοληθούν με τον μπάσκετ. Ενώ πριν δεν. Εντάξει, γιατί να ασχοληθούμε με τον μπάσκετ. Δεν έχεις κάτι να. Δεν είχε κάτι να σε τραβήσει να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Να σου πω, ο Ραφαήλ, πέραν του μπάσκετ. Ναι. Που τον μπάσκετ, που τη στιγμή που προπονείς πιο μικρούς, τον μπάσκετ είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής σου. Αλλά μην κρυβόμαστε, ζούμε στην Κύπρο. Άρα πέραν της πορτοκαλιάς θεάς, τη αρέσκει να το αποκαλώ έτσι, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Ποιο είναι το άλλο κομμάτι, η άλλη πλευρά του Ραφαήλ. Εντάξει, το μπάσκετ για μένα καθαρά είναι η ζωή μου, γιατί ουσιαστικά με σπούδασε αυτό το πράγμα. Όχι μόνο με σπούδασε, ουσιαστικά μου έδωσε και μια υποτροφία και στο Λύκειο. Ουσιαστικά από τα 14 μου δίνει πράγματα. Όπως είπες, το μπάσκετ μαζί ως ένα σημείο, ένα χόμπι ουσιαστικά που μας πληρώνει ένα σεβαστό ποσό για να ζούμε. Αλλά η άλλη μου πλευρά, είμαι κινησιολόγος. Έχω... ουσιαστικά ασχολούμαι με ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις, νευρολογικά, μυοσκελετικά. Και είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Δηλαδή, αφιερώνω πάρα πολλές ώρες. Τα πρωινά δουλεύω, από τις 8 μέχρι τις 4, μετά πήγαινα προπόνηση μπάσκετ. Αλλά μπορώ να πω ότι είναι κάτι που με ευχαριστεί. Γιατί έχω να κάνω με τον άνθρωπο, είναι κάτι που βίωσα εγώ με τους τραυματισμούς μου, ότι ήθελα να βοηθήσω άλλους ανθρώπους με αυτό το κομμάτι. Στεγάζομαι στη Λεμεσό, κοντά στη Μακαρίου. Και εντάξει, είναι τα τελευταία 2 χρόνια που ασχολούμαι με έχω δικό μου χώρο. Μπορώ να σου πω ένα κομμάτι το οποίο με ηρεμεί κιόλας. Επειδή δεν ασχολούμαι μόνο με τον μπάσκετ, ίσως να είναι και ο λόγος που πηγαίνω και καλύτερα τα τελευταία 2 χρόνια. Επειδή όταν ασχολείσαι κάτι με 100%, καμιά φορά σε πνίγει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το. Ξεχνιέσαι και λίγο καμιά φορά. Ναι, ξεχνιέμαι και λίγο. Αλλά και επίσης είναι κάτι που αφιερώσα πολλά χρόνια, 4 χρόνια στην Αμερική να σπουδάσω. Και νομίζω κάθε παίχτης κανονικά πρέπει να έχει έναν backup σχεδιών. Ναι. Γιατί εντάξει, η Κύπρος μέχρι ένα σημείο μπορεί να σε. Α σε κρατήσει. Να σε κρατήσει, ναι. Ναι. Αυτό. Είχες προσπαθήσει, μάλλον πριν πάω, ρωμαι. Τώρα είσαι ελεύθερος. Ναι. Ωραία, τώρα που μας βλέπει κανένας άλλος, είμαστε μόνοι μας και καμιά εκατοστή μου να μας ζουν μετά. Επόμενη μέρα. Επόμενη μέρα. Έλα, αποκαλύψεις, έλα. Εντάξει. Η επόμενη μέρα για ο Ραφαήλ. Να σου πω, εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος θέλει να πάει κάπου όπου να υπάρχει υγεία. Όταν λέω υγεία, διοικητικά, να υπάρχει καλή παρέα, να υπάρχει καλός προπονητής, να κάνουμε καλή δουλειά και να μην ασχολούμαι τίποτα πέρα από τον μπάσκετ. Όταν μου δώσεις αυτά, πολύ ωραία να μιλήσουμε. Να κάνεις την πρότασή σου και να την αποδεχτώ ή να μην την αποδεχτώ. Όταν δεν υπάρχει υγεία, που είναι το πιο σημαντικό για μένα, και υγεία είναι αυτά όλα που σου είπα πριν, τότε πλέον σε αυτό το κομμάτι που είμαι στη ζωή μου, δεν μπορείς καν να μου μιλήσεις. Είμαι τόσο κάθετος πλέον, γιατί δεν έχω τη διάθεση ούτε την ώρα να κάτι που αγαπώ να με κάνεις να το μισήσω. Γιατί τον μπάσκετ το αγαπάμε και πρέπει να το αγαπάμε και πρέπει να συμπεριφέρονται όλοι οι παράγοντες και όλες οι ομάδες με υγεία πάνω απ' όλα και με σεβασμό προς τον παίχτη και προς την οικογένειά του παραπάνω. Γιατί ο παίχτης δεν είναι μόνο ο Ραφαήλ. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι και πίσω από τον Ραφαήλ. Ακριβώς. Όταν σεβαστούν αυτά τα πράγματα, πολύ ωραία. Να σου πω που είναι η επόμενη μου κίνηση. Προσπάθησα να βγάλω αποκαλύψεις, πάλι βάλες μου όρια. Κάνουμε δουλειά έτσι. Μακάρι να μπορούσα να σου πω. Εντάξει, υπάρχουν πολλές ομάδες που κοιτάζουμε για τον χρόνο. Αλλά εντάξει, όπως σου είπα πριν, αυτά είναι τα κριτήρια. Step by step. Ναι, τα κριτήρια, οπότε εντάξει. Θέλω να σου πω, η πόρτα του εξωτερικού παραμένει ανοιχτή ή αφού ήρθες πίσω Κύπρον, είπες enough. Εντάξει, εγώ σου το έχω ρωτήσει. Η πόρτα του εξωτερικού πάντα είναι ανοιχτή για μένα. Από τα 14 μου έφυγα στο εξωτερικό, οπότε είναι ανάγκη μου να πάω στο εξωτερικό κάπως. Και είναι κάποιο πρόσωπο και αποθυμένο.
να δοκιμάσω να παίξω εκεί πέρα που δεν έπαιξα όταν ήμουν 18. Αν έρθει ευκαιρία, ναι, γιατί όχι, να το δοκιμάσω. Να πω ότι το έκανα, περισσότερο για μένα παραπάνω. Για το εγώ το δικό μου. Ναι, οπότε η πόρτα του εξωτερικού ανοιχτή είναι. Α, πιάσαμε την αποκάλυψη. Έχει κάποια ομάδα στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, ας πούμε, που θα ήθελες που θα είναι το ιδανικό σενάριο? Ομάδα συγκεκριμένη όχι. Αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω σε π.χ. σε χώρες όπως η Ολλανδία, όπως η Γερμανία, όπως η Αλφανιά της Ελλάδας. Αν μπορούσα να πάρω την ευκαιρία μου εκεί πέρα, ναι, γιατί όχι. Αλλά συγκεκριμένη ομάδα δεν μπορώ να σου πω. Γιατί όταν πεις συγκεκριμένη ομάδα σημαίνει ότι βάζεις ταβάνι. Σωστό. Παρακολουθάς ευρωλυγκά? Να σου πω την αλήθεια, εντάξει, είμαι ο μεγαλύτερος φαν. Γιατί ουσιαστικά, εντάξει, θα προχωρήσω τα highlights, να δω τι γίνεται, αλλά δεν πρόσωπα ότι είμαι ο μεγαλύτερος φαν, να το κάτσω να δω μπάσκετ, πάρα σου πω, να κάτσω να δω παιχνίδια παγιά σε ευρωλυγκά. Όπως? Επικαιρό Διαμαντίδη, Παναθηναϊκό. Και... Μόνο Παναθηναϊκό? Όχι, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, να σου πω. Παπαλούκα, Ολυμπιακό. Είμαι αυτή τη. Είπε κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Παπαλούκα, ναι. Γιατί στην κλασική ερώτηση που κάνει πολλοί κόσμος, Σπανούλη ή Διαμαντίδη, ναι. Εγώ έτυχε να μου κάνω την ερώτηση να απάντησα Παπαλούκας. Το ίδιο και εγώ θα απαντούσα. Άπο, είδες. Ναι, επειδή εντάξει, ένα Παπαλούκας Διαμαντίδης για μένα ήταν πρότυπα τα οποία και παιχτικά ήθελα να του μοιάσω. Να μπορώ να κάνω πολλές δουλειές, όπως κάνουν και αυτοί μέσα στο γήπεδο. Και ο Παπαλούκας για μένα εντάξει είναι από τους καλύτερους, μήπως και ο καλύτερος. Και ο εγκεφαλικός point guard που ξέρεις στο ελληνικό μπάσκετ. Και αφού πιάσαμε την κουβέντα του Παπαλούκα, μην ξεχνάμε ότι ήταν ο μόνος ουσιαστικά ο οποίος έγινε ο καλύτερος παίχτης στην Ευρώπη. Και στη δεύτερη θέση ήταν ο Ντίρκ, ο τεράστιος Νοβίτσκι. Εντάξει, με συζητούμε τώρα, αλλά μιλάμε ότι για Έλληνα να πιάσει τη διάκριση προάντε το κουμπό, για να μην συζητούμε για πράγματα τα οποία. Ακριβώς. Ήταν άλλον επίπεδο. Και αγωνίστηκαν πάντα σε ομάδες πρωταθλητισμού. Δηλαδή ουδέποτε. Και ρίσκαρεν για μένα το πλεονέκτημα του Παπαλούκα σε σχέση με Σπανούλη και Διαμαντίδη είναι ότι ρίσκαρεν φεύγοντας που μια μέτρια σεζόν με τον Ολυμπιακό το 6 να πάει σε ΣΕΚΑ, έγινε ο ηγέτης τους. Μακάμπι, ηγέτης τους. Ολυμπιακό ξανά ήταν ο ηγέτης όταν ήρθε τότε. Γενικά η σταδιοδρομία του ήταν πάντα. Και μην ξεχνάτε ότι ήταν ένας ηγέτης ο οποίος έπαιρνε από τον πάγκο. Ναι. Ήταν ο έκτος παίκτης. Ναι. Γι' αυτό που καμιά φορά λέμε ότι δεν πειράζει πενταδάτος. Παρόλο που εγώ προσωπικά, εντάξει, όταν ξεκινώ, πιάνει με ένα πράγμα με στο ασφίξιμο στο μάχη μου. Αλλά... να μου πω σε παρακαλώ, για να νιώσω λίγο καλύτερα. Είναι με μεγάλο λάθος. Και παραδέχομαι το. Γιατί κάποια φορά να ξεκινάς από τον πάγκο, σου δίνει έξτρα, ένα έξτρα όπλο για πάση στο παιχνίδι, σου μένεις πιο έτοιμος μέσα. Ναι, το μου λέω ότι είναι σημασία αν ποιοι πέντε να το ξεκινήσω, αλλά ποιοι πέντε να το δικαιώσω. Ναι. Τουλάχιστον όταν εντέρπει να το δικαιώσω. Μην το δικαιώσω με τους 20 πόντους διαφορά, γιατί μετά χάνεις λίγο το, ναι, το δρομολόγιο σου. Αλλά πάλι, εκείνοι που να δικαιώσουν με τους 20 πόντους, είναι σημαντική. Σημαίνει για να μπούμε στην ομάδα, αξίζουν. Έστω και τον ένα λεπτό μου να πιέσει το έρος, γιατί όχι. Αφού αναφερθήκε στον Παπαλούκα, αν πήραμε το ναι. Στην τότε χρονιά. Ναι. Θα σε ρωτήσω αν είδες τον τελικό του παγκοσμίου, τον τελικό του ευρωπαϊκού. Θεωρώ ότι τα είδες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πού ήσουν, πού τα είδες? Περίγραψε μου λίγο, είναι στιγμές που έβλεπες τον Κακιούζη να το σηκώνει, να βάλουν εκατοστάρα στους Αμερικάνους. Εντάξει, εγώ βιώσα το. Ήμουν Ελλάδα τότε. Στο σχολείο του Μαντουλίδη. Ήταν απίστευτο. Μιλάς για ένα σχολείο το οποίο. Παίχτες που έπαιζαν στην ομάδα εκείνη ήταν στο σχολείο που ήμουν εγώ. Οπότε καταλαβαίνεις πρώτα απ' όλα το βάρος που σου έριχναν εκείνη την ώρα. Για να σου λέγανε, φίλε, αυτούς που βλέπεις παίζουν σε εκείνο το επίπεδο. Μπορείς. Ήταν κίνητρο. Ήταν ένα συνεχόμενο κίνητρο. Ήταν ένας χαμός γενικά στην Ελλάδα. Το ότι νίκησαν την Αμερική. Αυτή η ομάδα νίκησε την Αμερική γενικά. Και η τελευταία ομάδα που είχα σε η Αμερική ήταν η Σοβιετική Ένωση. Καταλαβαίνεις ότι. Σε οποιαδήποτε Αμερική. Σε οποιαδήποτε Αμερική. Παρόλο που οι Αμερικανοί εμπιστεύκαν ότι ο Λεμπρόν ήταν ρούκι τότε, εγώ πιστεύω ότι εντάξει. Παραμένει Λεμπρόν, δεν μπορώ να το. Παραμένει Λεμπρόν. Ναι, δεν μπορώ να το πάλω. Ό,τι να κάνουμε, ήταν με του. Ένα λάσι. Ό,τι να κάνουμε.
ο τελικός με την Ισπανία ήταν όντως η υποτίμηση, ας πούμε, ή ότι ακούσαμε ότι έλειπε ο Γκαζόλ. Εντάξει, ας πω κάτι, μιλάς τώρα για τεράστιους παίκτες. Ναι. Αλλά μπορεί να πεις ότι έλειπε ο Γκαζόλ σημαίνει ότι τελείωσε η Ισπανία. Όπως αποδείχτηκε σίγουρα είναι τελείωσε η Ισπανία. Μιλάς για άλλους παίκτες, τεράστιους παίκτες, εντάξει. Ήταν η χρυσή χρονιά, να το πούμε έτσι. Ενάχει Κύπρος χρυσή χρονιά. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Εντάξει, να μου πεις, λέει στο γιατί κάνετε μια νίκη με την Αλβανία. Ναι, κάναμε μια νίκη μετά από 3 χρόνια με την Αλβανία. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας νέος αέρας μες στην εθνική. Οι παγιές φροντίσαν να αφήσουν κάποια πράγματα που είναι πολύ σωστά στην εθνική. Συνεχίζουμε εμείς, βάζουμε κάποια δικά μας πράγματα που από ό,τι φαίνεται λειτουργούν. Και εμείς είχαμε ένα μεγάλο τραυματισμό την ώρα του αγώνα. Αν το πάρεις έτσι. Ο Σάιμον, τα πρώτα ξεκίνησαν το παιχνίδι με την Αλβανία, τραυματίστηκε. Που του κόστησε είναι καμπόσο διάστημα εκτός. Δηλαδή, τώρα επέστρεψε ο Σάιμον ακόμα. Όταν έγινε αυτό, είμαι σίγουρος ότι στην κερκίδα και στην τηλεόραση πολλοί είπαν ότι δεν τελειώσαμε. Αλλά εντάξει, αποδείξαμε ότι είχαμε ομάδα. Το τι πρέπει να κάνουμε όμως σαν εθνική, για να έχουμε και εμείς χρυσή χρονιά, να μπορούμε να παίξουμε 2 παιχνίδια συνεχόμενα. Παίξαμε την Αλβανία, την Πορτογαλία, βλέπεις ότι μπορεί να ξεκινήσαμε OK, αλλά μετά πέφταμε κάτω και λόγω σωματικών προσόντων παραπάνω. Δεν μπορεί πασχετικά να είμαστε εκεί πέρα, αλλά σωματικά δεν είχαμε τις ανάσες, τα κορμιά να διεκδικήσουμε το δεύτερο παιχνίδι. Πιστεύω αν βελτιώσουμε αυτά τα πράγματα που μπορούμε, γιατί υπάρχουν κίνητρα τώρα να τα βελτιώσουμε, γιατί όχι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε το πάντρεμα νέων παγιών να πετυχαίνει βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο έγινε ουσιαστικά η παράδοση των σκύπτρων προς τους πιο νέους. Και τον περιμένει ο κόσμος, νομίζω, για να. Δεν θέλω να επιστρέψει στα γήπεδα, γιατί δυστυχώς και να θέλουμε να επιστρέψουμε λόγω COVID δεν μπορούμε. Αλλά περιμένουμε, νομίζω, περιμένει ο κόσμος να δει την εθνική όντως, να κάνει το step παραπάνω. Το που πει εσύ, να παίξει δύο αγώνες στη σειρά, να ακόμα και να χάσει, να είναι στον πόντο. Να... Πέραν του πόντου και γενικά της διάκρισης, να αρχίσει ο κόσμος, ο τελευταίος άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, τι άμπουν να γυρίσει σε έναν κανάλι που δείχνει την εθνική, να σταματήσει να πει, α, ξέρεις, ξέρω τον Ραφαήλ, ξέρω τον Ρομπέρτο, ξέρω τον Στεφάνο, ξέρω τον Σάιμον. Αν τους δω, να κάτσω 5 λεπτά να δω τι γίνεται. Να δει ότι, α, ο σκόρ είναι 40-39 υπέρ της Κύπρου. Ακόμα δεν το ξέρω. Και μόνο που να δω όμως τον Ραφαήλ, παραδείγματος χάρη, να πηδά έξω, να γλιτώσει μια μπάλα ή να κάνει ένα φάουλ δυνατόν, να δείξει ότι θα περάσει που μένα, ρε φίλε, να πατήσω post. Θέλω να το δω το πράγμα. Και όχι μόνο το έτσι, μια εποχή που ζούμε τώρα με τον κορονοϊό, ο κόσμος είναι απεσιόδοξος, υπάρχει έναν άγχος μες στην κοινωνία μας, να βλέπεις ένα σύνολο να παίζει για τη χώρα σου, να υψώνει τη σημαία ψηλά και να διεκδικούν κάτι, νομίζω μια ελπίδα για το μέλλον. Γιατί τουλάχιστον βλέπεις 12 άτομα τα οποία παλεύουν για το εθνόσημο και για τη χώρα σου. Σε μια εποχή πανδημίας που όλες οι χώρες δεν γονατούν. Εντάξει, εγώ έτσι το βλέπω, έτσι ήθελα να βλέπω. Δεν είμαι απεσιοδόξος ότι ξέρεις, okay, κάνω μια νίκη, τέλειωσε, ταβάνι. Για μένα δεν πρέπει να υπάρχει ταβάνι. Ούτε για την εθνική ομάδα, ούτε για κανέναν Κύπριο γενικά. Έφυγε ο Τρισόκας από την Εθνική, έφυγε ο Βασίλης, ο Σίζο. Και οι παίχτες ήταν για σένα τούτοι που έβλεπες για να πάρεις τα κίνητρα σου να ξεκινήσεις να παλεύεις για μια θέση στην Εθνική. Που τώρα έχεις την με την αξία σου, εσύ και πολλοί άλλοι. Εντάξει, αλήθεια, εγώ είχα πρότυπα και πριν από αυτούς. Ναι, γιατί είναι μια μεγάλη διαφορά σας, ναι. Γιώργο Μπαλάλα, Αλέξη Γιάτσον. Εκλεμεσού, ορμόμενος, άρα εντάξει, ναι, πάμε στον Μπαλάλα, στον Γιάτσο, στον Ηρακλή, τον Πιτάκα. Στον Πιτάκα, στον Παντούρης. Κάποιοι παίχτες που οι Λεμεσάνοι, εντάξει, είχαμε τους πιο ψηλά. Και να σου πω, να μου πεις είσαι Λεμεσάνος και λες το. Ναι, είμαι Λεμεσάνος και να υποστηρίξω τους δικούς μου. Εντάξει, όμως, κοίτα, αντιλαμβάνομαι το. Αλλά φυσικά οι παίχτες που λες είναι παίχτες οι οποίοι, ξέρεις, επεράσαν απλά. Και να αφήσαν το στίγμα τους. Δηλαδή, ακόμα ο Μιχάλης Κουνούνης, ας πούμε, που σταμάτησε πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Ναι, παραμένει σημείο αναφοράς. Υπάρχουν παίχτες, π.χ. ο Κορονίδης.
Είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι, εντάξει, λες, εγώ πρέπει να είμαι ο επόμενος στη σειρά. Εγώ άργησα, εντάξει, είμαι 26, άργησα να πάρω τη σειρά μου, αλλά μπορώ να πω ότι, εντάξει, την πήρα την ώρα που έπρεπε. Ήταν την ώρα που έπρεπε, ήμουν έτοιμος. Όταν την πήρα την ευκαιρία μου, ήμουν έτοιμος. Και, ναι, έτσι προεργασίες και λίγο τα κακά που έπαθαν αυτή η φουρνιά, του Τρισόκα, που ήταν η ξένη απεριόριστη, ήταν το χάσμα που υπήρχε. Όπως είπε ο Σιζόπουλος σε μια άλλη κουβέντα που είχαμε, ουσιαστικά είχαν φτάσει στο σημείο να παίζουν στην Εθνική με τον Τζόρτζο και τον Τρισόκα στα 37-38 τους, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε το νέο νέμα. Ακριβώς. Τώρα βλέπεις ότι π.χ. ο Τζόρτζο Τρισόκα. Κάποτε λέγανε ότι δεν θα υπάρξει άλλο Τρισόκα ή Τζόρτζο. Έτσι βλέπεις ο Ρόπερτο Μαντοβάνι, ας πούμε, ο Κουμής. Βλέπεις τώρα, έχουμε προσθήκη του Σωτήρη του Μανόπουλου, του Μαραγκού που μπορούμε να τους αλλάσουμε άλλους ψηλούς. Ο Θεοχαρίδης. Έχουμε παίκτες, δηλαδή ειδικά στη θέση του ψηλού. Παρόλο που είμαστε μια κοντή χώρα. Το σκεφτείς, είμαστε, εντάξει, είμαστε μια χώρα που εγώ, σαν δύο μέτρα, ας πούμε, γκάρτ, εντάξει, είμαι όπως στο εξωγήινο. Εντάξει, ας σε παρηγορεί, ο Τζόρταν 98 ήταν, άρα... ναι, αλλά το θέμα ότι βλέπεις το παράδειγμα του Σάιμον. Ο Σάιμον δεν είναι ο πιο ψηλός παίκτης, αλλά είναι ο Σάιμον. Το IQ των μπασκετικών του Σάιμον, μαγάρα το είχαν πολλοί playmaker ακριβώς ξένοι που έρχονται στην Κύπρο. Ακριβώς. Αυτό που σου είπα πριν, δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε αυτά που έχουμε, πολλά είπαμε αυτά που έχουμε και πάντα πρέπει να είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Μια και μόλις ήρθες στην Κύπρο, ουσιαστικά είπες στον Κεραυνό. Ναι. Φέτος που είδες την πρώην ομάδα σου στους ομίλους του Champions League, είχε ένα κομμάτι σου που είπε «Αχ, και να ήμουν...» Ξέρετε. Υποσυνθήκες. 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 Θα ήθελες να είσαι ένα κομμάτι. Ο Κεραυνός σαν ομάδα, τώρα πέραν το οτιδήποτε, ο Κεραυνός σαν οργάνωση και σαν οργανισμός, είναι αξιοζήλευτος. Όλα είναι ρολόι. Αλλά σαν Ραφαήλ, για να μπορώ να είμαι σε αυτόν τον οργανισμό, πρέπει να υπάρχουν κάποιες συνθήκες που θα είναι για το καλό και εμένα και για αυτούς. Θέλεις να έχει ρόλο. Ναι. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Ναι. Ξεκάθαρο είναι προπλέον να κρύφουμε με αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν έχω τίποτα παρά σεβασμό προς την ομάδα του Κεραυνού και προς την διοίκηση του Κεραυνού. Αυτό. Νομίζω έτσι ρε Γιώργος ότι στην ηλικία μου είσαι πλέον το επόμενο step είναι η τίτλη. Ενώ ναι, πλέον ακριβώς. Σιγά σιγά... Ακριβώς, αυτό με ενδιαφέρει παραπάνω. Γι' αυτό που με ρώτησες πριν αν ήταν επιτυχημένη χρονιά του Απόλλωνα και του Ραφαήλ άλλη έδετα. Πάση μαζί. Ναι. NBA παρακολουθείς. Highlights. Highlights. Να κάτσω να το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο γιατί μπορώ να πω σαν μάθηκα. Ναι, εντάξει. Ναι, τον μπάσκετ το οποίο μάθαμε να παρακολουθούμε το NBA, αλήθεια λέγεται. Αν είναι λόγω του Γιάννη παραπάνω υπήρξε μια μανία τα τελευταία χρόνια να το θεωρούμε λίγο παραπάνω. Εντάξει, μιλάς τώρα για το καλύτερο παιχνίδι του κόσμου. Και είναι Ελλήνας. Είναι λογικό να το βλέπουμε. Και είναι απολαυστικός άνθρωπος. Μπαίνει μέσα στο γήπεδο και ξέρεις ότι κάτι να σου δώσει. Και όταν μπορεί να μπει μέσα. Εντάξει, εγώ πρόσωπο βλέπω Γιάννη, αλλά ένας παίκτης που παρακολουθώ έτσι γενικά για να κάτσω τα highlights του να μου αρέσει είναι ο Λούκα Ντόντσιτς. Ευρωπαίο παιχνίδι. Ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ευρωπαϊκό παιχνίδι, εξύπνος. Αλήτης. Ωραίος. Στη θέση σου όμως, γιατί ακόμα δεν έβαλαμε μια ταυτότητα του Ραφαήλ. Ενάσος, εδιάρι, εντριάρι. Και εγώ πάμε να το ευρώ ακόμα. Ακόμα είμαστε στο ψάξιμο, δηλαδή. Εντάξει, εδώ και εδώ. Όχι, αλήθεια, εντάξει. Για πολλά χρόνια προσπαθούσα εγώ ίδιος να βρω πώς να. Τι να πω ότι είμαι. Αλλά μπορώ να σου πω ότι είμαι ένας παίκτης ο οποίος είναι να συμπληρώσει τα κενά του προπονητή. Του προπονητή της ομάδας. Εντάξει. Θέλεις ο Ραφαήλ να παίξει άσος, να παίξει άσος. Θέλεις ο Ραφαήλ να παίξει 2-2, 3-3, 4-4. Φέτος έκανα το 5. Ήταν κάτι έξτρα για μένα. Ναι, ήταν εντελώς κάτι καινούργιο. Ήταν small. Ναι, small ball, αλλά να σου πω ότι δεν έχω θέμα. Όπου για μένα το πιο σημαντικό είναι να μπορώ να προσφέρω στη ομάδα. Άμα μπορώ να προσφέρω στη θέση 4-4. 1-1. Δεν έχω. Που τη στιγμή μπορώ να κάνω κάποια πράγματα, γιατί να μην τα κάνω. Και να βάλω όρια του εαυτού μου ότι ξέρεις είσαι τριάρι ή είσαι διάρι.
Όχι, αν θέλω προμονή να παίξω άσος, θα παίξω άσος. Κανένα πρόβλημα. Είναι... Είμαι ένας παίκτης που έχει ταυτότητα, αλλά είναι άλλο, άλλη ταυτότητα, διαφορετική. Κοίτα, ξέρεις, ο τρόπος που το παρουσιάζεις που είναι πραγματικό, εντάξει, εν τούτον που αγαπούν οι παραπάνω προπονητές, δηλαδή θέλουν να έχουν, ναι, σίγουρα θέλω να έχω τον το σκόρερ μου ναι. Και τον rebounder μου, τον ψηλό μου, αλλά θέλω να έχω και έναν παίχτη που αν του πω, μην αφήσεις το 9 να βάλει καλά, θες σε παρακαλώ. Να ξέρει ότι η δουλειά του είναι να γίνει έναν... Ναι, εντάξει, και λίγο το θέμα της άμυνας, εντάξει, για μένα καθαρά είναι θέμα εγωισμού. Θέλει να παίξει άμυνα. Κανένα δεν σου διδάσκει την άμυνα. Είναι θέμα εγωισμού. Είναι το πόσο το θέλει να παίξει άμυνα. Τώρα το θέμα του σκοραρίσματος. Αφού η ταυτότητά μου είναι να παίξει 1 μέχρι 4, πρέπει να συμπληρώσω όλα τα κενά. Φέτος έδειξα ότι μπορώ να σκοράρω, μπορώ να πάρω rebound, μπορώ να πασάρω. Αλλά όλα σε έναν κανονικό παιδί, τίποτε extreme. Οπότε για μένα είναι το σημαντικό. Να είμαι ένας παίχτης ο οποίος ανά πάσα στιγμή να μπει μέσα στο γήπεδο, να κάνει log τον παίχτη της άλλης ομάδας και ταυτόχρονα να προσφέρει σε όλους τους τομείς και την νίκη. Στο σύγχρονο μπάσκετ, τι είναι το σημαντικό, τι πρέπει να έχει μια ομάδα για να κάνει το βήμα παραπάνω. Είδαμε αρκετές ομάδες να φτάνουν στην πηγή, αλλά νερό να μην πίνουν, γιατί έλειπε, ας πούμε, ένα κομμάτι που δεν εξίσωση. Εντάξει, το πιο σημαντικό για μια ομάδα, να μην λέμε ψέματα, είναι να μπορείς να βάλεις την μπάλα στο καλάθι όσο πιο εύκολα γίνεται. Αλλά το που σου είπα τώρα, έχει ακόμα 150 πράγματα γύρω που συμπληρώνουν το να βάλω την μπάλα στο καλάθι. Ρόλους. Να υπάρχει ρόλους. Να υπάρχουν ρόλοι που την ομάδα, που τον προπονητή. Ξεκάθαρος καταμερισμός. Ναι, ξεκάθαρος. Να ξέρει ότι ο Ραφαήλ να κάνει αυτό, ο άλλος να κάνει το άλλο και πάει λέγοντας. Όταν δεν υπάρχουν ρόλοι στην ομάδα και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, μετά έχουμε θέμα. Και βλέπεις τις ομάδες που ξεχωρίζουν. Είναι ομάδες που παίζουν μπάσκετ με ομοιογένεια και υπάρχει ομάδες που παίζουν άρχον μπάσκετ. Και στο τέλος της ημέρας, αν δεις μια σειρά αγώνων, θα νικήσει η ομάδα που είναι πιο οργανωμένη. Η ομάδα για να αρχίσει θα πάει σε ένα σημείο. Οπότε πιστεύω είναι παραπάνω θέμα οργανωτικών και ρόλου. Αυτό. Κάνω έναν βήμα πίσω. Αν και να μου θυμώσουμε μετά, γιατί πάμε να σε παίρνω με γραμμές. Ο Γκοτ για σένα ποιος είναι, ο άνθρωπος ο οποίος είδες τον Τζίνον και είπες εγώ να παίξω μπάσκετ. Βάλεις κατηγορία NBA μόνο, είναι. Όχι. Να σου πω αλήθεια, Δημήτρης Διαμαντής. Χωρίς συζήτηση για μένα. Άλλοι να πούσει Μάικλ Τζόρταν, ένα άλλο Μάτζι Τζόνσον. Εντάξει, ο καθένας έχει το... Λεμπρόν, Κόμπι. Εντάξει, Δημήτρης Διαμαντής, μπορείς να πω και Κόμπι Μπράιαντ. Εννοείται, αλλά επειδή είμαι παραπάνω φαν του ελληνικού μπάσκετ και του ευρωπαϊκού, ναι, να σου πω Δημήτρης Διαμαντής. Για πολλούς λόγους. Το πώς ξεκίνησε και που κατέληξε. Το γεγονός ότι παίξε μπάσκετ στα 24 του. Για τον Ηρακλή, είναι πίσω στον Παναθηναϊκό. Σου κατάφερε να κάνει τις διακρίσεις που κατάφερε. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και τώρα να το βλέπεις μαζί με τον Αλβέρτη να είσαι διοικητικό στέλεχος πόστος στον Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι ένα άλλο επίπεδο το οποίο... Άλλο επίπεδο, ναι. Εντάξει, ναι, οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι κάτι που ονειρεύκονταν. Ακριβώς. Είπες προπονείς, μωρά. Ξέρω τουλάχιστον την κόρη μου ότι στις μέρες μας είναι πολλά δύσκολο να δώσω την μπάλα του μωρού και να του πω παίξε μπάσκετ, έχεις το καλάθι, έχεις τα παπουτσούθια σου, έχεις τη στολούα σου, αν δεν το κούμπο, το σπανουλί, το διαμαντίδι, παίξε μπάσκετ. Πώς βάλεις το μικρόβιο, πώς μπορείς να κρατήσεις σε γρήγορση τούντες ηλικίες. Υπάρχουν δύο ειδών παίκτες. Υπάρχει το ταλέντο και ο εργάτης. Εγώ ξεχωρίσα τους παίχτες μου που έχω σε δύο κατηγορίες. Αλλά υπάρχει μια κατηγορία μέσα στη μέση που λέγεται ανάγκη. Το μπάσκετ, κακά ψήματα, είναι πώς το βίωσα εγώ, πώς το έκανα εγώ. Είχα έναν προπονητή, ο οποίος ο Χρήστος Χριστοδούλου και ο Δημήτρης Νικολαίδης στην Ελλάδα.
ο τέλος του Ανδρέα του Χριστοδούλου. Ναι. Μου είπε ότι μπάσκετ θα παίξεις αν το έχεις ανάγκη. Και όντως, επειδή τότε εγώ είχα τον ανάγκη να παίξω μπάσκετ, κατάφερα αυτό σε ένα σημείο. Τα παιδιά πλέον, λόγω της κοινωνίας μας, το social media, των ηλεκτρονικών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους το κάνεις, να το βάλεις μέσα στον εγκέφαλό τους. Τα ερεθίσματα που τους δίνεις, ουσιαστικά τους δίνεις ιστορίες, τους δίνεις γεγονότα, παραδείγματα, κίνητρα. Το μεγαλύτερο κίνητρο από το φετινό να παίζει ο Κύπριος καλοσφαιριστής, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν και αυτοί κάποιο συμβόλαιο, όχι στα 25 τους, αλλά στα 18 τους, 17 τους ακόμα. Ακόμα 16. Ακούω κάτι φήμες ότι κάποιοι μικροί μπορεί να υπογράψουν και από τα 16 17 τους. Ο Μάξιμος της ΑΕΚ προχτές, 14 χρόνια, δεν δηλαδή... Αυτό. Δηλαδή όταν έχω εγώ ένα 15 χρονών και βλέπω τον Μάξιμο στην ΑΕΚ να σηκώνει το κύπελλο, να παίρνει λεπτά συμμετοχής, ναι, εγώ να το φέρω παράδειγμα. Γιατί να παίζει ο Μάξιμος και να παίζεις εσύ. Με υγιής τρόπο. Ναι. Να μπορεί ο Μάξιμος να γίνει παράδειγμα για τους μικρούς. Ο Φίλιππος για τους 18χρονους, ο άλλος για τους 25χρονους. Δηλαδή να μην σταματά η ανάγκη να παίξει μπάσκετ. Γιατί είναι υγεία. Ο αθλητισμός είναι υγεία. Ό,τι να κάνεις. Είναι μόνο το αθλούμε πλέον. Απλά να κινώ το σώμα μου. Ο αθλητισμός είναι να σε αφήσει έξω από καταχρήσεις, κακές παρέες, τα πάντα. Ένας γονιός νομίζω πρέπει να στέλνει το μωρό του. Να αθλείται. Γιατί υπάρχει το sense της ομάδας. Ομοιογένεια, σεβασμός, πειθαρχία. Πλέον τα μωρά ξυπνούν το πρωί, ξέρω το εγώ, ξυπνούν το πρωί. Και το πρώτο πράγμα που να κάνουμε είναι να πούμε στο λάπτοπ να παίξουμε ένα παιχνίδι. Να κάνουμε. Είναι ενίκαιο το πράγμα. Ουσιαστικά κάνουν το αντίθετο από ό,τι μάθαμε. Ευτυχώς, τον που είπες εσύ, και μια κουβέντα που είχα παγιά με τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου, τον πρώην Έλληνα διεθνή, είναι ότι πλέον όλα μπήκαν πίσω μια κονσόλα. Δηλαδή, η νεολαία νομίζει ότι το τρίποντο είναι να πατήσω το χ και το τετράγωνο για να καρφώσω, ας πούμε. Ακριβώς. Πόσο εύκολο είναι να σου καλώ έξω τώρα. Εντάξει, υπάρχουν τα. Μπορεί να είσαι extreme, και απλά μια μέρα να σταπιάσει να το κόψει. Γιατί οι πιο πολλοί γονεί έτσι καταλήγουν. Να σταπιάσει, να τα βάλουν έξω, αλλά είναι έτσι. Δεν μπορούμε να αναγκάσω τον άλλον. Δεν μπορεί να το αναγκάσει. Το θέμα είναι ότι πάμε τρονανόητο. Θέλει να παίξει. Για να παίξει, κάνε μου 2 ώρες προπόνηση, 2 ώρες μαθήματα, 2 ώρες τσίνα, να βάλει πράγματα να κάνουν έτσι ώστε να λεωστέψει η ώρα να το χρησιμοποιήσει. Είναι η μανκιά του γονιού, πιστεύω. Αν ο γονιός δεν μπορεί να το κοντρολάρει το πράγμα, σημαίνει που την αρχή δεν ήταν έτοιμο να γίνει πατέρα ή η μητέρα. Ναι. Κάποια πράγματα πρέπει να κοντρολάρει έτσι αλλιώ. Εντάξει, εγώ πιστεύω μεγάλο κομμάτι του που λέμε τώρα. Πώς μπορεί να βγάλει τα μωρά. Ξέρω το γιατί λέω σου. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζω και εγώ με την κόρη μου που την βλέπω ότι αρέσκει τη, εγκαλεί. Όσο μπορεί να πει κάποιο γονιό ότι εγκαλεί η κόρη μου, ναι, θα πω ότι είναι εγκαλεί. Αλλά είναι το που λες, ναι, ότι τα ερεθίσματα πλέον έρχονται από παντού, ενώ που χτυπούν δεξιά, χτυπούν αριστερά, πρέπει να βρει έναν τρόπο να τη βγάλει από το κέντρο. Ακριβώς. Ακριβώς. Μια ζούγκλα. Μια ζούγκλα, και μάλιστα να βγει από τη ζούγκλα. Εντάξει. Να μην σταματά ποτέ να ονειρεύεται όμως. Το όνειρο και η φαντασία κάποιου μωρού να παίξει μπάσκετ είναι το πιο δυνατό πράγμα, το πιο δυνατό όπλο που μπορεί να έχει. Αν δεν έχει το όνειρο και την ανάγκη να παίξει μπάσκετ, θα δυσκολεύουν τα πράγματα. Έχουμε ταλέντο. Έχουμε, ναι. Έχουμε ταλέντο. Εγώ το βλέπω με τους μικρούς που έχω. Έχουμε ταλέντο, ναι. Και σώματα τα οποία είναι παράξενα για τη χώρα μας. Σώματα γλίωρους, ψηλούς, μακριά χέρια, μακριά πόδια, γρήγορους, αλτικούς. Δηλαδή έχει σώματα τα οποία δεν είχαμε. Τα συνηθίσαμε τέλος πάντων στα τελευταία χρόνια και νομίζω είναι καλή ευκαιρία να τα εκμεταλλευτούμε. Απλά εντάξει, είναι άτυχη. Λόγω του κορονοϊού είναι πολύ άτυχη. Δηλαδή να παίξαμε ένα παιχνίδι φέτος, καταλαβαίνεις. Υπάρχει μια ανάγκη του μωρού να παίξει. Αν δεν παίξει, να το παρατήσει σε μια φάση. Και το άλλο που αφορά το ψυχολογικό κομμάτι των μωρών, αφού ανοίξαμε την κουβέντα. Σε μια πολλά ωραία κουβέντα, όπως είπες και εσύ, μπορεί να συζητούμε ώρες για το συγκεκριμένο θέμα. Πες, πάει η ομάδα σου τώρα, χάνει 30-40 πόντους. Πες δεύτερον αγώνα, ξαναχάνεις 30-40 πόντους. Πώς να δώσεις το ερεθίσμα εσύ στο 13χρονο, στο 14χρονο, στο 11χρονο. Δεν το παρετάς ρε. Στο επόμενο αγώνα που μπορεί να κερδίσουμε. Να του δω γιατί
συμφωνώ, ξέρω ότι το σημαντικό είναι να αγωνίζεσαι και πολλά σημαντικό είναι μόνο το ότι μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και ούτω καθεξής. Αλλά μην κρυφόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Τα μωρά έχουν ανάγκη να πανηγυρίσουν, να χαρούν. Εντάξει, αν το πιάμε έτσι πιο σφαιρικά το θέμα, είναι ανάγκη του προπονητή. Είναι η δουλειά του προπονητή το 30 πόντους ή 40 πόντους. Γιατί αν εσύ είσαι προπονητής, δεν μπορεί να το διαχειριστείς. Π.χ. πρώτη 30, δεύτερη 30, σου συνεχίζει να τρώει 30, εσύ σημαίνει κάτι λάθος κάνεις. Αν δεν είναι έτοιμη η ομάδα σου, κάποιοι προπονητές πρέπει να καταλάβουν ότι η ομάδα σου δεν είναι έτοιμη να παίξει. Π.χ. φέτος. Να κάνει μόνο φιλικά. Καταλάβεις, είναι κάτι που κάνω στο εξωτερικό. Αν η ομάδα μου δεν είναι έτοιμη να παίξει, γιατί να φάω 30. Η 30 να μπει στο μάτι του μωρού. 30-30, να γίνει ένα μπούμεραν και να ξεκινήσει να είμαι χαμένος, είμαι καλός. Γιατί να πάω να παίξω πάλι, αφού να έχω 30, είναι λάθος. Και παρετούντα. Ενώ αν παίζεις παιχνίδια του επίπεδου της ομάδας σου και ανταγωνιστικά, διασκείνει το να ξαναπαίξεις, είναι καλύτερος. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια σωστή διαχείριση. Πέραν τούτο. Τώρα, αν φάεις 30, σαν προμονητής είναι ξέρω διαχειριστής, δηλαδή διασκείνει τράλα. Σημαίνει κάτι μπορεί να πει νυχή και μαζί σου. Μαζί σου, ναι. Είναι μόνο τα μωρά που φταίσαι. Και εμείς είμαστε οι προπονητές. Πραγματικά. Να όμως θυμώσει ο Ανδρέας, θα συνεχίσουμε πολύ ώρα για αυτό το θέμα. Ναι, ναι. Αν και πραγματικά είναι απίστευτο γιατί ξέρω τι εννοείς. Το ότι φέτος δεν παίξαν ούτε έναν αγώνα. Ναι, ναι, βλέπω τα εγώ καθημερινά. Εντάξει, να μείνουν δυνατοί. Να μείνουν δυνατοί και να αλλάξουν οι εποχές, θα μείνουν έτσι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να σου απλά thank you. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολλά ωραία κουβέντα και είναι ωραίο ότι το πήραμε που γυρών και καλύψαμε διάφορα θέματα. Χάρηκα που συμφωνήσαμε ακόμα έναν ότι ο Παπαλουκάς είναι ο κορυφαίος. Γιατί έψαχνα ακόμα έναν να συμφωνήσω μαζί του. Ναι, άσε καλά. Άσε καλά. Ελπίζω του χρόνου όταν έρθω να κάνω κανένα παιχνίδι να σε δω να παίζεις, να μην φάω τόσο άτυχος πάλι. Όχι, δηλαδή, του χρόνου μαγάρι. Δεσμεύεσαι ότι είναι σε δω. Ναι, δεσμεύω ότι να με δεις. Για εσένα μπορώ να το δείσω απ' έξω. Αλλά εντάξει, ναι, δόξα Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που με είχατε. Τιμή μου. Έχω να πω ότι πρέπει να στηρίξουμε τον χρόνο του μπάσκετ, να στηρίξουμε τα παιδιά που ασχολούνται με τον μπάσκετ. Και προσωπικά μπορώ να πω ότι αυτό που γίνεται είναι μια πρόοδος που έχουμε σαν άθλημα. Γιατί αν το πάρεις πριν 5 χρόνια, δεν είχαμε. Όχι, είναι ωραίο τούτο που γίνεται τώρα το podcast, είναι πολύ ωραίο που έκαμε η Ομοσπονδία, γιατί φέρνει και των δημοσιογράφων πολλά πιο κοντά στον αθλητή. Δεν είναι η επαφή απλά το πώς αισθάνεσαι μετά από μια μεγάλη νίκη. Μια χαρά αισθάνομαι, πώς αισθάνομαι, κέρδισα. Ακριβώς, είναι λίγο πιο ανθρώπινο. Γιατί εγώ θα βάλω μάσκα. Να σου πω κάποια πράγματα, να σου πω την αλήθεια, γιατί αυτός είμαι. Και είμαστε πιο ανέτοι τώρα με τον τσινάκι μας, με την φούτερ μας. Είναι πιο ωραίο, ναι. Η παλμή μας είναι κανονική. Ναι. Παρόλο που δεν ξεκίνησες βασικός πάλι, ξεκίνησα εγώ να μιλώ πρώτος, αλλά είναι και στο σφίξιμο. Άσε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.